Είμαστε στην Ήμβρο και οδεύομαι, κύριε Πρόεδρε. Πού οδεύομαι? Καλημέρα, χρόνια πολλά των ταξιερχών σήμερα. Ανεβαίνουμε σε ένα ξοκλήσι των ταξιερχών. Θα παρακολουθήσουμε την λειτουργία, παρουσία του Μητροπολίτη Ήμβρου και Ήμβρου και Πενέτου, κυρίου κυρίου κυρίου. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας και την χρόνο, με υγεία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μιλούσατε, είπα καλημέρα. Καλωσορίσατε, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να πάρω Μάλιστα, τι καλημέρα σας. Πρώτη μέρα μας στην Ήμβρο. Μαζί μας είναι η Ναταλία. Μένει εδώ. Είναι σύζυγος του φίλου μου, συναδέλφου μου, του Ερχάν. Ναταλία. Δεν ήταν από Θεσσαλονίκη, έτσι. Εγώ είμαι από Βόλο. Από Βόλο, από Βόλο. Μένω εδώ, έχω και ένα γιο, τον ονομάζουνε. Ο Άγγελος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και εσείς, αλλά έχετε κάποιον να γιορτάζει. Χρόνια πολλά και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Θα πάμε τώρα σε ένα εξοκλήσι, του ταξιάρχη που θα γίνει λειτουργία. Ναταλία, πόσοι μένουν τώρα περίπου οι Έλληνες εδώ? Είμαστε 600 άτομα μόνιμα το χειμώνα. 600 άτομα μόνιμα το χειμώνα. Το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι αυτό το νούμερο φτάνει πάνω από 2.000. Πάνω από 2.000 που έρχονται από άλλα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι τα 10 τελευταία χρόνια άνοιξαν τα σχολεία. Γύρω από την εκκλησία, από πίσω, από κάτω. Τα ιστορικά θα σας τα πει στο λεωφορείο, δεν είναι να τα πω κάτω στο δρόμο. Από εκεί και πέρα, μια που λίγο περπατήσατε χθες, από πίσω υπάρχει ένα τζαμί. Είναι το πιο παλιό τζαμί της Ήμβρου, είναι το πρώτο τζαμί του 1820-30 περίπου. Και ακριβώς δίπλα είναι και η δικιά μας εκκλησία για την Βρεξιλιάδα. Thank you.
βάλει να μου πείτε. Τι κάνει όμως τη σύνταση. Αλλά είναι. Έλα να μου πείτε. Μπράβο. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσετε. Να είστε καλά. Λίγο τα κάτσετε. Να ξανάρθουμε στο. Και βέβαια, να επιστρέψουμε. Ναι, βέβαια. Και στο Δεσπότη την αγάπη μας να πείτε. Να είστε καλά. Και σε όλους εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Λουκουμάκια πάνω στην ώρα και να σας γλυκάνουμε. Εγώ δεν ήξερα να φέρω κάτι όμως. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Και μερικά φυτάρια από την στέγη κρασιατικής μήνης και μήνυα που έφεραν τους από λίμνη από λιβαρή. Αλλά και άλλα μέρη της δικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Λάτε μια να βγάλουμε όλοι μαζί εδώ πριν, γιατί εσείς μάλλον θα φύγετε μετά. Λάτε εσύ γύρω γύρω να βγάλουμε. Λάτε εσύ γένια, λάτε. Τους πιστούς βασιλείς μονίκας γορηγών αυτής κατά των πολεμιών, την
συμμάχια να έχει εντύσσιν, ο προνευγής αίτη των τρόπων, και νίκαι έχει στους αιώνας, προστασία φεβράν και κατέσεις και τιμή παρέδεις, τας αγαπήτας και εσύ ασημών πανήμητα Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων Πολιτείας, όζιους εκέρας σας βασιλεύει, και χωρί για αυτής ουρανόδεν την νίκη, διότι έτηκε στο Θεό μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως, ο Θεόμεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, 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 ορθοδόξων χριστιανών. Αμή Κύριε ελέησον. Θεόμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου. Πολλάει τη δέσποτα. Ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την Ιγκαιάη. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον δέσποτα. Δόξα τη Αγία και μόσου και ζωπιό και αδιαιρέτου τριάδι πάντοτε νύν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα εν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθήκες αντιδίκοντες με, πολλοί επανίστανται σε με, πολλοί λέγουσε την ψυχή μου, που πες η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού, σι δε Κύριε αντιλήτρων μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέκραξα και δίκουσέ με εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθεν και ύπνος εξηγέρθεν ότι Κύριος αντιλήψε δέ μου. Πού φοβηθήσω με από μιλιάδων λόγω των κύκλος είναι επιτεθεμένομοι. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθέραν δάσμι Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδουσας, του Κυρίου Ισοτηρία και των λαών σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντρίψε δέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου λέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδέψεις με. Ελέησο, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου. Χριστό διακονίας παντός του Κυρίου του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως και της νήσου ταύτης, πάρτης πόλεως χώρας και των πίστευκων των εναυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλεών των οδηφορούντων, νοσούντων, κανόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Παρουσιάστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργίες, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αμήλαμος, όσον ελέησον, Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Σαν Αγίας και χράντου υπερευελημένης, ενδόξου δεσποινής ημών και Θεοτόκου και υπαρθέρου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων που να έψαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλώσαν μη και τον ονόματι Κυρίου ημίν αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αυτή και έστειτε μας την αφθαρμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τον ουρανίο στρατιών αρχιστρατηγίδης, οφούμεν ημάς ημείς η ανάξη, ίνατε θυμόν δε είσαι συντηγήσετε ημάς, σκέπη των τερίχων της αηλού ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και πόντος, εκ των κινδύνων λυτρώσεστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων. Τον ουρανό, ο Ξαπατρί, και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
των ουρανίων στρατιών αρχιστρότηγη, πισωπούμενοι μας οι μισοί αμάξιοι. Είναι δε σημών δε είσαι εσύ, τη γης η τέη μας, και επί των πτερήγων εις αηλοήμοδόξης, προρούντας ημάς προσβήτοντας, εκτενώς και βώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσας θέη μας, ως ταξιάρχε τον άνω δυνάμεο. Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, διά σου Θεατό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος, σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσας εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Είπαμε, η Ήμβρος, 290 τετραγωνικά χιλιόμετρα η πόλη, βορειοδυτικά του Αιγαίου, υπάγεται στο νομό του Τσανάκαλε, είδατε που Τσανάκαλε έχει πρόσβαση, 13 χιλιόμετρα πλάτος και μήκος έχει 30 χιλιόμετρα και γύρω-γύρω 90 χιλιόμετρα είναι οι παραλίες. Πιο νότια είναι οι αμμουδιές, οι παραλίες. Το πιο ψηλό βουνό είναι μέσα στα σύννεφα τώρα, όρος Ηλίας που ονομάζεται. Όπως μας είπα η Ναταλία, είδατε περίπου 600 Έλληνες ζουν τώρα μονίμως στο νησί. 2.000 είναι το καλοκαίρι που έρχονται από την Ελλάδα, από την Αμερική.
από την Αυστραλία. Βέβαια, η πρώτη που είδες τον χωριό ήταν από εδώ πάει για το Κέφαλο που έχει παραλίες. Κέφαλος, Αϊντζικ, σημαίνει ονομασία, που είναι και οι αλικές εκεί της περιοχής. Το νησί του Φίλι, βέβαια, οι πελάσχοι είχαν ιδρύσει τον οικισμό εδώ πέρα. 515 π.Χ. οι Πέρσες θα κατεβάλουν το νησί. Μετά, όταν θα απελευθερωθεί, όπως είπαμε, η Κωνσταντινούπολη από το πρόβλημα των Πλατέων, η Κωνσταντινούπολη από τον Παυσανή, όπως είπαμε, με τους Πελοποννησικούς πολέμους, μία με την Αθήνα, μία με τη Σπάρτη, θα αλλάξει χέρια. Με το Τροϊκό πόλεμο θα ήταν στην πλευρά των Τρώων το νησί. Όπως είπαμε, μετά θα πέρασαν για το Σταυροφόρον, 1204, μετά στα Βυζαντινά, επί των, είπαμε, Κομνινών θα περάσει τα χέρια των Βυζαντινών. Επίσης, η πόλη μετά θα περάσει ένα χρονικό διάστημα στην οικογένεια Καταλούζη, από τη Λέσβο που έκανε την έδρα τους. Μετά, όπως είπαμε, στα Οθωμανικά χρόνια, πριν το 22 από τη Φίλη, 8.500 Έλληνες ζούσαν στο νησί. 8.500 Έλληνες. Είχαν 10 σχολεία, 19 δασκάλους και 1.900 μαθητές στο νησί. Και επίσης το νησί είχε 9 μοναστήρια και 300 εξοκλήσια παρεκκλήσια στο νησί. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την αλία, έχουν ελαιώνες, κτηνοτροφία, είδατε κυρίως κατσίκια ελεύθερα βοσκούν εδώ πέρα, με νοσοκομεία και τώρα τελευταία με τον τουρισμό. Όπως είπαμε, 10.700 είναι μονίμους κατοίκους το χειμώνα, αλλά τώρα τελευταία με το κορονοϊό, είπαμε, έχουν έρθει αρκετοί από την Κωνσταντινούπολη, από τις μεγάλες πόλεις, αλλά δεν έχουν φέρει τις κατοικίες εδώ πέρα μονίμως, από το Λυσιαρχείο εδώ να είναι μόνιμοι κάτοικοι. Απέναντι το χωριό είναι το χωριό Άγιοι Θόδωροι, Ζεϊτίνη, το χωριό του Πατριάρχη και του πρώην Μητροπολίτη Ιακώβου Αμερικής. Ιακώβος Αμερικής. Το σχολείο που είχε φοιτήσει ο Πατριάρχης, το δημοτικό σου είναι απέναντι. Το χωριό Άγιοι Θοδόροι λεγόταν, γιατί σε μια χαλάδρα υπήρχε μια εκκλησία των Αγιών Θοδώρων. Και επίσης, όπως είπαμε, το Άγιος Γιώργης, που είναι του 18ου αιώνα, στο χωριό. Τώρα το λένε Ελαιώνα, στα τουρκά Ζεϊτίνλη η ονομασία. Μέχρι σαν σημείο θα πάει το λεωφορείο, θα χρειαστούμε με τα πόδια. Μπροστά μας φαίνεται, όπως είπαμε, η Κοιμιστιοτόκο, αυτή η μικρή εκκλησία. Πάνω είναι το σχολείο και ο Άγιος Γιώργης. Άγιο Θόδωρη λεγόταν επειδή είχε κοντά στον οικισμό, σε μια χαλάδρα, ένας ναός, ένα παρικλήσι, Άγιο Θόδωρη που ονομαζόταν. Και έτσι ονομάζει και το χωριό η ονομασία. Στο χωριό υπάρχει το καφενείο, νομίζω το είναι κλειστό του χειμώνα, που ήταν το καφενείο του πατέρα του Πατριάρχη και κουρέας. Ξηράφια, ηγεμόνες στρατιλάτες απ' της γης όλης της στράτες. Μα εγώ καρφί στο Αιγαίο τυράχι, αχ επιβίωνα όπως λάχι. Μια με τα περιστεράκια, δυο και τρεις με τα γεράκια. Μια με τα περιστεράκια, δυο και τρεις με τα γεράκια. Κύμα, κύμα, κύματα τα σύνορά μου, κύματα τα σύνορά μου, φως και αέρα.
Ολόκληση είναι αυτή η Αλή. Η Κίμη Στεοτόκου είναι εδώ. Είναι τα κελιά. Ξένοι και ντόπιοι αφεντάδες, τις ρατσασμούς και φτυραγιάδες, δυο μοιράσαν ό,τι είχα, φάγαν όλοι μου την πρίκα. Μα το παλεύω να μπορέσω στο μέλλον μου να καταθέσω του γέροντα το μπαστούνάκι, του μωρού το παιχνιδάκι. Του γέροντα το μπαστούνάκι, του μωρού το παιχνιδάκι. Θρύλος, θρύλος, θρύλος συνταγωνικά μου. Κίμηση Θεοτόκου, ένα μοναστήρι με τα κελιά. Εδώ το λιβατικό σχολείο που τελειώσει ο Πατριάρχης Άγιοι Θόδωροι 1866 και εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 18ου αιώνα. 1735-1745. Αυτό το σχολείο τελειώσει ο Πατριάρχης μας. Μάλιστα. Το δημοτικό Άγια Θόδωρη. Μα τις φιλούν οι Παναγιές μου, κι όταν όλα μοιάζουν μαύρα, ανά σένα αγαπήσα. Ο κόσμος δεν αλλάζει, τούτη ζωή φαρμάκια στάζει. Μα εγώ και εντό ελπίδα στις αλήθειας την ασπίδα. Μα εγώ και εντό ελπίδα στις αλήθειας την ασπίδα. Ύμπρος είναι το όνομά μου, Ύμπρος είναι το όνομά μου κι άπτεστα τα ελληνικά μου. Πάντα να κοιτάς
καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πώς θα πάμε, καλά. Φέρω μας στην Παναγιά και στην εικόνα της μπροστά. Αυτό είναι το καφενείο του πατέρα του Πατριάρχη. Αυτό εδώ. Το καφενείο του πατέρα του οικουμενικού μας Πατριάρχη. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παρακαλώ. Και εγώ και είχε και στο καφενείο και το κουρίο. Νι, αλφα, σίγμα. Έτσι μας λένε εδώ κάτι. Και το από πάνω είναι το σπίτι. Το όνομα, νι, αλφα, σίγμα. Τα αρχικά εδώ. Το πλισταριό πάλι αριστερά. Α, εκεί βρίσκει με λεκάνε. Ναι. Άρα γίνει λεκάνε. Η Λισσός λεγόταν το ποτάμι που διάσχιζε το νησί. Και εδώ είπαμε το πλισταριό από χωριό. Λένανε. Βάζαν την πουγάδα. Βάζαν την πουγάδα. Εδώ κοιτάξτε, έχει και το γράφει εδώ το έμβλημα Οικουμενικών Πατριαρχείων. Στην κοιτάξτε, μέσα μέσα, κοιτάξτε τα παράθυρα από μέσα. Τώρα μένει όταν έρχεται εδώ. Όταν έρχεται μέσα στο σπίτι, σωστά. Ότι είσαι μικρό, έρχεται στο σπίτι. Το μαύρο κι άμετρο κενό Θεέ μου τι θα έρθει να γεμίσει. Τη ζωή μου το νησί
πάλι να γυρίσει. Να ήταν και πάλι να γυρίσει. Μνήμη στη θή κι οδυνηρή. Και με τη φλόγα ξεκινάμε. Ήτανε σύννεφο, γυρνάμε. Που τη ζωή μας το νησί στάχτη στα χέρια μας κρατά. Ξέρω που πατώ, η ερημιά με έχει λυγίσει. Η πίκρα τούτη πώς θα σβήσει, αν τη ζωή μου το νησί στάχτη στα χέρια μου αφήσει. Καφενείο και κουρίος χρόνος. Χωριό Σκηνούδη, Σκηνούδη Τερέκιοχ, σημαίνει ονομασία, που το χωριό αυτό θεωρείται είναι το μεγαλύτερο χωριό των Βαλκανίων. Των Βαλκανίων. Έρημο έμεινε. Όπως είπαμε, μετά το 1964, με τα Κυπριακά τότε, είχαν φέρει και είχαν ανοίξει και εδώ ανοιχτές φυλακές για τους βαρυπινίτες τα τελευταία χρόνια να περάσουν, και αυτό έγινε μια αιτία να αδειάσει το νησί, δεν είχε ασφάλεια, ξέρω εγώ, ο κόσμος φοβόταν να βγει από τα σπίτια, ξέρω εγώ, και είναι και αυτό μια μεγάλο, ένα πρόβλημα στο νησί. Για τους κατοίκους, τις φυλακές, ξέρω εγώ, σαν κασάνδρες εδώ, κυλοφορούσαν οι άνθρωποι. Πόσα χιλιόμετρα από εδώ το Σκηνούδι, Αλή? Κοντά είναι, δεν είναι πολύ μακριά, 2 χιλιόμετρα, κοντά είναι. Σάτρα. Είναι τελικές πινακίδες, λέγεται. Είναι το φράγμα εδώ στο κέντρο, τώρα τις ελιές μαζεύουνε, γι' αυτό είναι τελαιότοπος. Η Λισσός λεγόταν και το ποτάμι που διάσησε το νησί. Πόσες φορές έχεις έρθει εδώ, Αλία, εσύ?
5-6 φορές έχουμε έρθει. Ήμπραμος ήταν και αρχαία ελληνική ονομασία του νησιού, καρική προέλευση, καρική ονομασία, προέλευση του Ερμή ονομαζόταν το νησί. Αλλά είχε πάλι μεγάλη ατρία ο Ερμής στα αρχαία χρόνια εδώ. Το νησί ζει την Άγιοι Θόδωροι. Είδαμε πριν όταν ανεβαίναμε τον ναό της Κοιμής Θεοτόκο που είχε και τα κελιά. Πιο πάνω είδαμε το χωριό που είχε τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο Πατριάρχης και μετά δίπλα τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Εκεί μέχρισε το Αγίου Δημητρίου. Στο Σχοινόδι, Ντερέκιο, το χωριό του ποταμιού του Σχήμαρου που έτσι να μας λένε οι Τούρκοι, υπάρχει εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και την Κοιμής Θεοτόκου θα δούμε. Βέβαια στο χωριό μετά από τη φυλή είχαν εγκατασταθεί από πόντο Τούρκοι κάτοικοι, είδε σαν ένα χωριό Τούρκοι Σαχίν Κιόχ, το χωριό του Γερακιού. Μετά ένα Σοτσανά Καλέ στην περιοχή Πίγκα άδειασαν ένα χωριό επειδή θα γινόταν ένα φράγμα εκεί πέρα και το χωριό θα έμειναν μέσα στο νερά, στο φράγμα μέσα, γι' αυτό και εδώ μεταφέρθηκαν οι κάτοικοι του χωριού. Έτσι έρευσαν και τότε εφημερίδες ότι όλο το χωριό μετακομίζει στην Ήμβρο. Είδα το νησί έχει πλούσια βλάστηση. Είπαμε και έχει και το χειμώνα γιατί είναι μεσοϊκό κλίμα, το χειμώνα περνάει το καλοκαίρι ξηρές και όπως είπαμε ζέστη, αλλά το καλοκαίρι το χειμώνα έχει βροχές. Ηφαιστειακά πετρώματα βλέπετε και εδώ, λόγω και ηφαιστεία του βουνού, το νησί. Αριστερά το φράγμα βλέπετε, το νερό έχει ελλείψεις, ελεύθερα βοσκούν, βλέπετε και τα κατσίκια. Έχει καλό οδικό δίκτυο, είδατε. Είπαμε το νησί και ο Κτσέατα, ο Τόρμας Εμπής από το 1971 και μετά. Μετά το φράγμα, Το φράγμα του νησίου είναι εδώ αριστερά, από εδώ. Τροφοδοτούν νερά. Αλλά βλέπετε έλλειψη νερού και εδώ. Εδώ κάνουν πικνίκ, βλέπετε αριστερά κάτι ψησταριές, η τσάκια έχουν βάλει εδώ. Δήμος. Αυτό το βουνό μέσα στο είναι ο Ηλίας. Αυτό το ξενοβουνό, ναι. Είναι λιγάκι μέσα ο όρος Ηλίας. Έχει ωραίες παραλίες, Αϊδέντζικ που ονομάζεται. Έχει το παλιό λιμάνι που είναι κατασκευαστεί το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου. Ήταν το λιμάνι του Καλέκιο Πάντεμι πιο κάτω και το κάστρο από εκεί κάτω, ένα μικρό λιμανάκι. Το έχει κατασκευάσει οι Γάλλοι. Το χωριό Αγρίδια που θα πάμε, Τεπέκιο, είναι πάνω βλέπετε. Πάνω. Ναι. Πρώτα πάμε στο χωριό Σχοινόδι να το επισκεφθούμε, μετά θα πάμε πάνω στο χωριό. Πριν τη συνάντηση. Ναι, το σχολείο, τα σχολεία είναι εκεί πέρα. Στην Αγρίδια τα σχολεία. Τεπέκιο. Βλέπετε τα φυσικά δέντρα της περιοχής, βλέπετε. Τα κατσίκια είπαμε ελεύθερα βοσκούνε, γι' αυτό πολλά, όπως είπαμε, ωραία κρέατα έχει και το νησί. Μέλι, θυμαρίσιο, το θυμάρι επίσης, λίγανη. Τι ύψος έχει ο Ηλίας, θυμάσαι Αλή, τι ύψος έχει. 673-646 μέτρα, τα ψηλότερες κορυφές είναι αυτές, δηλαδή δεν είναι πολύ ψηλά τα βουνά. Τόμος Ηλίας, Ναι. Ευχαριστώ, Αλή. Παρακαλώ.
πολλές επιχείρησεις είναι κλειστές λόγω του χειμώνα. Το καλοκαίρι έχει κίνηση όμως σε Αγίνκαλια. Το χωριό, ο Βράχος του Γερακιού ονομάζεται το χωριό. Αυτή είναι. Στο Μανιπόντι που έχουν εγκατασταθεί. Όμως από το Τσανάκαλε που ήρθαν ένα ολόκληρο χωριό. Μετά το Τερέκιο, το Σαγικά ήταν μετά το Τερέκιο, σκηνό δηλαδή, είναι το Γουγούρλο, τυχερό χωριό που ονομάζεται. Αλλά είναι οι παραλίες εκεί πέρα πια που για σόρφη. Κοιτάξτε, άλλα εξοπλισία πάλι με τους σταυρούς. Έχει τον Ταύρο. Αυτό ποιο είναι το σκηνούδι τώρα. Ναι, σκηνούδι τώρα πια. Πέτρο, αυτό το μεγαλύτερο το Μαρκανίο αυτό. Τερέκιο, ήταν το μεγαλύτερο χωρίς το Μαρκανίο. Τα σπίτια και αριστερά. Πέσω τα σπίτια ήταν αριστερά στο λόγο. Αριστερά είναι εκεί μες Θεοτόκο, μεγάλη εκκλησία αριστερά με τα κεραμίδια βλέπετε. Και εδώ δεξιά η Αγία Μαρίνα εδώ δεξιά. Συνόντι είναι πληστές. Πλάτανος εδώ πάλι. Πέτρο Χριστή. Πέτρο Χριστή, ξενοδοχείο, καφετέρι ήταν αυτό εδώ. Αν θέλει να περπατήσουμε λιγάκι στο χώρο.
Έχει πολλά σπίτια, ανασκευάζουν κάποια σπίτια. Ναι, ανακοινώσουν και κάποια παλιά, γιατί και πολλοί Τούρκοι αγοράζουν σπίτι. Εδώ 47 Έλληνες. Παναγιά, παραπάνω είναι 130. Αγρίδια 23 λέει, αλλά θα είναι παραπάνω τώρα για τελευταία. Κάστρο 0. Λυκή τις τρεις οικογένειες. Και Ευλάμπιο. Α, για οικογένειες μιλάς, τα είστε όχι για άτομα. Όχι, κάποια είναι άτομα. Στο κάστρο θα πάμε. Κάποια είναι οικογένειες. Στο κάστρο να πάμε που είναι μηδέν. Μηδέν. Αλλά τώρα τελευταία έρχονται κάποιες από τη ξενοδοχή και μένουν έτσι. Να επικλείσουμε. Γιατί άδεια στο χωριό είπαμε αλήθεια μισέ μου. Πριν λίγο το είπαμε, λίγο επειδή ήταν οι φυλακές βαρυπινητών που είχαν έρθει εδώ πέρα. Ο κόσμος τρομακτήκε, φοβήθηκε και τάλιστηκε. Ήταν Σεπτέμβρια με τα Κυπριακά, δυσκολεύτηκε η ζωή. Όχι, όχι. Και ζούσαν εδώ 2.500 Έλληνες, ζούσανε. Στο νησί το Σκηνού, το χωριό Σκηνού ήταν μεγαλύτερο χωριό. Και Βαλκανίο που είπαμε. Και η απέναντι πλαγιά κατοικία. Thank you.
νησιά όπως και Τένετος είναι πολύ φημισμένα. Είναι σκαρφαλωμένο πάνω στο βουνό εκεί, στις πλαγιές του χωρίου η αγρίδια. Πάλι έχω την Κυμιστεροτόκο, όπως είπαμε, έχω τούτη της Γεωργιά, η Αργιοάδη σχολή. Πόσο ποτέ ήταν, πριν 8-10 χρόνια είχε γίνει ένα σεισμός εδώ, Βόρεια Ελλάδα, είχε επηρεαστεί και η Τένετος, και η Ύμβρος. Είχαν γκρεμίσει κάποια σπίτια εδώ, είπατε ζημιά. Η εκκλησία, αλλά να κοιτάω και έτσι και μετά. Αγρίδια. Που είναι και το λύκειο και το γυμνάσιο και το δημοτικό του σύμφωνο. Αυτά τα πουλμανάκια μεταφέρουν τους μαθητές στα σπίτια τους. Αυτό το σχολείο. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία. Το σχολείο είναι αυτό εδώ. Ο Κούρτας είναι το σχολικό λεωφορείο. Γυμνάσιο εδώ, λύκειο το άλλο. Ποια εκκλησία είναι αυτή, Αλή? Κοίμησε ο τόκο και εδώ είναι η Γεωργιάδη σχολή, 1908. Τι είναι αυτός που κατασκεύασε το σχολείο, Γεωργιάδης, εδώ. Και εδώ στη σχολή αυτή τι διδάσκονται? Υπάρχουν μαθητές? Όχι, τώρα δεν έχει. Εκεί είναι οι μαθητές, στο καινούριο σχολείο είναι τώρα. Εδώ σπουδάζαν τα παιδιά, μέχρι πρόσφατα. Αυτός ήταν ιδρυτής. Ένας ευεργέτης από το χωριό, από Ύμβρο, εδώ που έχει... Δηλαδή το λύκειο παλιά ήτανε... Μιλάμε για άγειρο σχολείο. Παλιά το λύκειο ήταν εδώ πέρα το σχολείο. Ήταν το δημοτικό, το αστικό σχολείο δηλαδή.
αστείο. Σας κεράσανε. Δεν προλάβαμε, μείναμε λίγο. Μείναμε λίγο γιατί και εγώ λέω τα φάγανε και δεν προλάβαμε να σας κεράσω. Όχι, όχι, δα, όχι. Αλλά πολύ κουνηθήκατε. Μένετε μόνιμα εδώ. Όχι, εγώ μόνιμα. Δεν καταλάβαμε κάτι. Αχθές. Εχθές είχαμε, ναι. Α, σήμερα το πρωί έφυγε ο νηψιός μου και έβαλε στο Facebook. Και χθες κουνούσε καλά και χθες. Μια κούκλα είσαστε. Πάνω λίγο. Και σήμερα πολύ. Και πού μένετε στην Παναγιά. Στο Καλέ. Μείναμε στο Καλέ στην Παναγία και σήμερα θα φύγουμε. Θα πάω με τσανάκα. Μακάρι και Άγιος ο Θεός. Μπορεί να έρθετε να κάνετε ένα καφέ αμάν. Ωραίο κακό. Κούλα. Ο κύριος Ταλάτε. Ο κύριος Μπερμερό. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Τι κάνετε πως είστε. Χαίρο πολύ. Τώρα παθαίνω σοκ. Όλοι σύρωσε εδώ. Ναι, απάντησα. Το είδα. Α, δεν το είδα κομμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία. Πέρτη μία φορά στη Σύρο. Γιατί, ναι, νομίζω πολλά χρόνια πριν. Φοιτητής ήμουν στην Αθήνα. Έτσι από μεράκι ήρθα στα σοκάκια εκεί πέρα του. Στον Απόλλωνα, στο θέατρο Απόλλων και να φέρουμε την παράσταση που είχα δει εγώ στο Μέγαρο Μουσική. Α, ήσασταν, ήσασταν. Βέβαια, από τότε είχα στο Απόλλωνα. Πώς βρεθήκατε εδώ, έτσι. Ξεκινήσαμε προσκυνηματικό ταξίδι, είναι το τρίτο που κάνουμε. Όχι αυτή τη χρονιά. Είναι το τρίτο ταξίδι, πέρσι είχαμε πάει με την Καπαδοκία. Φέτος είχαμε την πρώτη χρονιά που είχαμε στην Παράλη. Όλοι είδαμε τον Κατσιδωρίτσα, τον κύριο Ιωάννη, είδαμε τον Γενικόπλαστονο, το προξενείο μας φιλοξένησε. Ναι, είδα κάποιες αναρτήσεις. Όλοι στη Σύρο ζείτε. Όλοι στη Σύρο. Wow. Μάλιστα. Άρα μας καταλαβαίνετε, νησιώτες προς νησιώτες. Ελάτε λίγο έτσι να... Πρώτη φορά στην Ήβρο έρχεστε. Πρώτη φορά στην Ήβρο, ναι. Το θέλαμε πάρα πολύ. Εγώ είχα επιδιώξει με την οικογένεια να έρθω δύο καλοκαίρια, αλλά δεν βρίσκω ποτέ διαμονή. Είναι πολύ δύσκολο, βρίσκω μόνο στο Τσανάκα. Προφανώς κάνουν κράτηση πολύ νωρίς. Ναι. Βέβαια, 15 Αύγουστο ήθελα για να δείτε τα πάντα. Ναι, γίνεται χαμός το 15 Αύγουστο, είναι, χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, είναι πολύ. Τώρα πώς να το κάνουμε, να. Θα σας πούμε κάποια πράγματα εκεί. Τα σχολεία μας για σχεδόν 49 χρόνια μας τα είχαν κλείσει. Αυτό δεν ξέρω, πιθανόν να το γνωρίζετε μερικοί από εσάς. Αυτό ήταν καταστροφικό για μας. Εγώ γεννήθηκα το 1974 στην πόλη από γονείς Συμβρίους, οι οποίοι μετικήσαν επειδή δεν υπήρχαν σχολεία εδώ πέρα. Είμαι γόνος δηλαδή μιας οικογένειας που δεν έφυγε μακριά όπως πήγανε κάποιοι άλλοι, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα. Πήγανε στην πόλη, εξού και μεγάλωσα στην πόλη εγώ και είχα την επαφή με το νησί. Είμαστε από τις ελάχιστες ή λίγες οικογένειες εκείνο το διάστημα που δεν φύγαμε πιο μακριά, οπότε διατηρήσαμε τους δεσμούς. Τα 50 χρόνια αυτά όμως που ήταν κλειστά τα σχολεία μας, εδώ έπεσε ατομική βόμβα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η έλλειψη ελληνικής παιδείας, κάτι αντίστοιχο δεν υπήρχε στην πόλη ποτέ, γι' αυτό και συνέχισε. Πήγατε, είδατε το ζωγράφιο. Mm-hmm. Το ζωγράφιο αδιαλείπτως συνεχίζει από το 1893 που ιδρύθηκε. Εμείς δυστυχώς είχαμε μια τέτοια μαύρη σελίδα στην ιστορία μας, την οποία όμως πριν 10 χρόνια την κλείσαμε και ανοίξαμε μια νέα σελίδα που λέγεται Ελληνική Εκπαίδευση στην Ήμβρο και Παλινόστηση στην Ήμβρο για μας τους Συμβρίους. Αυτά τα κτίρια δεξιά, αυτό ήταν νηπιαγωγείο, φτιάχτηκε τη δεκαετία του 60 σαν νηπιαγωγείο, το οποίο
λειτουργήσε για πολύ λίγο. Μετά εκείνα τα χρόνια δυστυχώς ήταν γκρίζα χρόνια, καταλαβαίνετε, κυπριακό, ελληνοτουρκικά. Εκεί μέσα πληρώσαμε βαρύ τίμημα. Να φανταστείτε ότι το διπλανό κτίριο ήταν ερείπιο μέχρι πριν 10 χρόνια. Ήταν δηλαδή 4 τείχοι, ένα κτίριο φάντασμα. Όπως και το δημοτικό στους Αγίους Θεοδόρους, όπου εμείς ουσιαστικά ξεκίνησε η εκπαίδευση. Τι έγινε πριν 10 χρόνια? Πριν 10 χρόνια ένα από τα πολλά αιτήματα εισηκούστη και άνοιξε το ελληνικό σχολείο. Μας δόθηκε δηλαδή η άδεια που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και λειτουργήσε το ελληνικό σχολείο. Κατόπιν το 14-15 λειτουργήσε το λύκειο και το γυμνάσιο. Για πρώτη φορά ιστορικά στην Ήμβρο έχουμε λύκειο. Παλαιότερα δεν είχαμε. Για να καταλάβετε λίγο τι συνέβαινε, το 64 όταν μας κλείσανε, ουσιαστικά απαγορεύτηκε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Υπήρχαν 7 σχολεία, 6 δημοτικά και ένα ημιγυμνάσιο και 699 μαθητές τότε, το 64. Καταλαβαίνετε όταν λέω ατομική βόμβα, τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνουμε αυτό, το αφήνουμε λίγο. Εμείς είμαστε στο σήμερα, αυτή τη στιγμή λειτουργεί το λύκειο, το γυμνάσιο. Εμείς εκτάκτως έχουμε μεταφερθεί εδώ, γιατί το κτίριό μας είναι παλιό και αντιμετωπίζει κάποια στατικά θέματα και για λόγους ασφαλείας έχουμε έρθει εδώ και συγκατοικούμε με το γυμνάσιο. Έχουμε γύρω στα 50-51 παιδιά, δηλαδή έχουμε τάξη νηπιαγωγείου. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πάρω μέσα, γιατί μας ανακοινώθηκε μία εγκύκλειος πρόσφατα, με την οποία μόνο αν είχαμε μιλήσει πριν ένα μήνα, παρουσιάζαμε στη διεύθυνση, καταλαβαίνετε, μία διαδικασία, θα μπορούσε να γίνει και αυτό, δεν μας τα απαγορεύουν, απλά τώρα προσπαθούμε, επειδή είναι πολύ φρέσκα όλα αυτά και ευελπιστούμε ότι θα την ανακαλέσουν κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι δυνατόν τα σχολεία μας να είναι, ας πούμε, να μην είναι επισκέψιμα στο τέλος της ημέρας. Το κράτος να ανακοινήσετε? Όχι, το κράτος δεν μας βοήθησε, κυρίως οι ιδιώτες βοηθήσανε για την παρουσία του Πατριάρχου και γενικά η συνδρομή του υλικά και πνευματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, καθότι ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτό το νησί και είχε όλη την αγωνία και αυτός να λειτουργήσουν κάποια στιγμή τα σχολεία. Ακόμα και σήμερα πορευόμαστε με δωρεές ιδιωτών, βοήθειες κτλ. Γιατί είμαστε ιδιωτικά σχολεία, τα οποία όμως υπαγόμαστε στο κράτος. Δεν είμαστε κολέγιο, είμαστε γι' αυτό και γράφει, όσοι ξέρετε τουρκικά, «Ζέαλγιοφτσέαντα, ρούμπιχοκουλού ή ορταόκουλου». Δηλαδή, είμαστε μειονοτικά σχολεία, δύο γλώσσες διδάσκονται στα σχολεία μας. Η κύρια γλώσσα είναι η ελληνική, όπου γίνονται όλα τα μαθήματα. Με εξαίρεση διδάσκονται και τα τουρκικά σαν γλώσσα και είμαστε δίγλωσσα σχολεία, όπως και στην πόλη δηλαδή. Έχουμε μεγαλύτερο ωράριο σε σχέση με το δημοσίου, δηλαδή είναι 38 ώρες, ενώ το δημόσιο είναι 30, επειδή έχουμε αυτές τις δύο γλώσσες, δηλαδή 10 ώρες τουρκικά, 10 ώρες ελληνικά, 8 ώρες τουρκικά, 8 ώρες ελληνικά. Έχουμε μετακλητούς αποσπασμένους καθηγητές. Εγώ είμαι Ρωμιός Ντόπιος, καθηγητής μουσικής. Πέρσι ανέλαβα και τη διεύθυνση του Δημοτικού. Και έχουμε και Τούρκους συναδέλφους φυσικά, οι οποίοι διδάσκουν τα τουρκικά. Γενικά είναι ένα δύσκολο σύνθετο εγχείρημα, το οποίο όμως έχει αποδέκτες. Είναι τα παιδιά μας, τα οποία και εγώ σε μειονοτικό σχολείο με απόκτηση του ζωγραφείου, οπότε έχω γαλουχηθεί με αυτή την νοοτροπία. Ναι, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι αυριανοί πολίτες να μιλούν και τις δύο γλώσσες, άριστα, να έχουν ίσα δικαιώματα και στις δύο χώρες, όπου έχουν και όλες αυτές τις επαφές που έχουμε όλοι, και να πορευτούμε πιο αισιόδοξα για το μέλλον. Όπως σας είπα, είναι δύσκολο, πολύ σύνθετο, το ότι είμαστε νησί, το ότι είμαστε λίγοι αριθμητικά, έχει τις εν γέννη δυσκολίες. Παρ' όλα τα αυτά, αισιοδοξούμε για το μέλλον, καθότι
δεν είχαμε ούτε αυτά τα σχολεία. Έτσι να το πω. Έτσι, πολύ περιληπτικά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Είχαμε στη Σύρο ένα καθηγητή, ναι. Τούρλαρης, Ίδιος. Α, είναι ο Άγγελος, γιορτάζει και σήμερα, ναι, τον ξέρουμε. Τον είχα επισκεφτεί τότε εγώ, αυτός είναι πολύτεκνος. Είχε 4-5 παιδιά, πόσα είχε. Ναι, ήταν στην πόλη κάποια στιγμή, ναι, τώρα δεν ξέρω, τον έχω χάσει τα ίχνη του, μερικά χρόνια. Εγώ συνεργάστηκα παρεμπιπτόντως με τον Στέλιο Βαμβακάρη. Αλήθεια. Στα νεανικά μου χρόνια. Αλήθεια. Ναι, ναι, όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα στη βιομηχανική. Επειδή το ψάχνα τότε, είχα το σαράκι με τη μουσική, όπως πάντα. Και κάπου συγκλίναν οι δρόμοι μας και γνωριστήκαμε σε ένα ντοκιμαντέρ που επιμελούταν ο καλή τώρα ο Παναγιώτης Οκουνάδης. Ο οποίος είναι ο μέντορας μου. Την κόρη, πρέπει να πω. Με τον Νίκο τον Κυπουργό στην ορχήστρα των Κυπριάτων. Α, ναι, την Ελίνα, ναι, βέβαια, την έχω γνωρίσει και την Ελίνα. Και είμαι χαρούμενος γιατί η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά σε συνδέει με πολύ βαθιές ρίζες. Εγώ πραγματικά τον Μάρκο τον έχω πάρα πολύ ψηλά, δεν ξέρω εσείς πώς τον... Εμείς έχουμε εδώ πατριάρχη, εσείς έχετε εκεί πατριάρχη. Ως μουσικός τώρα σας τα λέω αυτά, δηλαδή ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτή τη μουσική, όποτε τον ακούω, όποτε τον ας πούμε συναστρέφομαι μέσα από τη μουσική κτλ. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή του και το μετέπειτα Τσιτσάνης και οι υπόλοιποι. Αλλά η θέση του Μάρκου είναι νομίζω ξεχωριστή, πραγματικά ξεχωριστή. Σας το λέω σαν ένας άνθρωπος που δεν έχω γεννηθεί μεγάλο στην Ελλάδα. Είμαι κυριολεκτικά Ρωμιός της πόλης της Σύγουρου, της Τενέδας, όπως θέλετε πείτε το. Και να σας πω και κάτι άλλο συμπληρωματικά. Αυτή η αίσθηση που έχω εγώ περνάει και στους Τούρκους. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει ποτέ. Αυτή η φλέβα του Μάρκου στο τραγούδι, επειδή εγώ χρόνια παίζω και τραγουδώ σε διάφορα στέκια και σήμερα διατηρώ και ένα εστιατόριο στο χωριό μου, το οποίο είναι κλειστό τώρα. Όμως, εγώ το αναζήτησα χθες, το ξέρω. Ναι, το οποίο φέτος αξιώθηκα να κάνω και μουσική και παίξαμε όλο το καλοκαίρι, κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Μιλάμε τώρα ένα κουτουκάκι, έτσι, 50 άτομα χωράει μετά βίας, αλλά ήταν η καλύτερη στιγμή για μένα του καλοκαιριού, όπου σας πληροφορώ οι Τούρκοι με τη Φραγκοσυριανή κιόλα του Μάρκου, δηλαδή αυτή η φλέβα που έχει ο Μάρκος, περνάει και σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ουσιαστικά τη γλώσσα, αλλά η δύναμη της μουσικής, καταλαβαίνετε, είναι το κάτι άλλο. Είναι, ναι. Αυτά τώρα, να μην σας πω νοκεφαλό. Πάρα πολύ. Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω, έχουμε πολλά που μας πήγε ο κύριος Λεμόπουλος, θα μας πει. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ωραία, και εγώ ήρθα περαστικός. Χθες ήρθα, σήμερα φεύγω. Πόσο θα μείνετε? Φεύγουμε σήμερα και μην ξεχάσει, ήρθαμε σήμερα φεύγουμε. Γιατί πάμε Τζανάκαλη και πήγαμε στο Χίο. Ξεκινήσαμε από πόλη. Από πού είχατε? Πήγαμε από Σύρο, μέσω Χίου, Τσεσμέ. Ναι, πήγαμε Προύσο. Ωραία, και εγώ, η καταγωγή μου από εκεί. Όχι, από Σύρο είμαστε. Μέσω Χίου ήταν από Κυκλάδες, από Σύρο. Να κατάλαβα. Πήγαμε Προύσο, Κωνσταντινούπολη και θέλαμε πάρα πολύ να επισκεφτούμε και το νησί. Λίγο τροχάδιν βέβαια, αλλά... Αξίζει, αυτά που βλέπετε ωραία είναι, ωραία είναι. Ωραία σαν να μην ζάχνει, καλό χειμώνα να έχετε. Και εσείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό χειμώνα, εύχομαι να είστε καλά και εμείς και εμείς. Των Αγριδίων, έτσι, είμαστε στα Αγρίδια, ένα από τα 7 παλιά χωριά της Ήμβρου. Βρισκόμαστε στο Γυμνάσιο Λύκειο, από το 2015 εδώ άνοιξε τις πύλες στο Γυμνάσιο Λύκειο και το Δημοτικό επίσης λειτουργεί στο χωριό των Αγίων Θεοδώρων, η γενέτειρα, το χωριό του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. Το 2013 εκεί άνοιξε το Δημοτικό και εδώ το 2015 το Γυμνάσιο Λύκειο στα Αγρίδια. Εδώ βέβαια που βρισκόμαστε είναι το παλιό Δημοτικό του χωριού. Στα χωριά δεν υπήρχαν ούτε γυμνάσια ούτε λύκεια, παρά μόνο στην Παναγιά, στο κέντρο όπου μένετε φαντάζομαι,
λειτουργήσε ένα ημιγυμνάσιο. Δίπλα ακριβώς από τη Μητρόπολη, το νυν τουρκικό δημοτικό σχολείο, είχε λειτουργήσει ως δημοτικό και γυμνάσιο ελληνικό. Και υπήρχε στα Σκαριά σχέδιο να λειτουργήσει και το Λύκειο, αλλά έκλεισαν τα σχολεία, οπότε αυτό έμεινε. Και μετά από μισό αιώνα περίπου, όταν λειτουργήσαν ξανά τα ελληνικά σχολεία εδώ, το 2015, όταν άνοιξε πια το γυμνάσιο Λύκειο, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ύμβρου, λειτουργήσε και Λύκειο. Ο Λυκειάρχης και ιδρυτής του σχολείου είναι ο προκάτοχός μου, ο κύριος Καμπουρόπουλος, ο οποίος είναι από αυτό το χωριό μάλιστα. Ο Ιωακήμ. Ο Ιωακήμ Ύμβριος, αγριδιανός από αυτό το χωριό, σπουδαγμένος μέσα στην Ελλάδα, χρόνια υπηρέτησε εκεί και μετά επέστρεψε στην πατρίδα του εδώ για να υπηρετήσει εδώ στην πατρίδα του, στο χωριό του και στην Ύμβρο γενικά. Εγώ από πέρσι είμαι διευθυντής του Γυμνασίου Λυκείου. Δεν είμαι Ύμβριος στην καταγωγή, είμαι από την Κωνσταντινούπολη, από την Πρίγκιπο συγκεκριμένα, αλλά πριν από 5 χρόνια, είναι το 5ο μου έτος τώρα, ναι, μετακόμισα εδώ στην Ύμβρο και άρχισα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην ελληνική κοινότητα και στο σχολείο πιο συγκεκριμένα βέβαια. Οπότε έχουμε ένα κάμπους. Εγώ με τα ελληνικά δεδομένα είμαι φιλόλογος, επίσης κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Γλώσσα στα μικρούλια, φιλοσοφία, λογική, ψυχολογία στα μεγάλα. Ναι. Εγώ τώρα ως διευθυντής έχω λίγες τάξεις, πιο πολύ με τα μεγάλα δουλεύουμε. Έχουμε εκπαιδευτικούς τριών κατηγοριών θα έλεγα. Έχουμε αρκετούς μετακλητούς συναδέλφους, οι οποίοι είναι εξ Ελλάδος φυσικά, έρχονται εδώ με απόσπαση, υπηρετούν για 3-5 χρόνια. Έχουμε και συναδέλφους που υπηρετούν εδώ και περισσότερα, 7-8 χρόνια. Και επιστρέφουν βέβαια κάποια στιγμή στην Ελλάδα, στα σπίτια. Έχουμε ομογενείς εκπαιδευτικούς μόνιμους, όπως είμαι και εγώ. Και έχουμε και Τούρκους συναδέλφους, λίγοι βέβαια, οι οποίοι διδάσκουν τα τουρκικά μαθήματα, την τουρκική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία. Αυτά διδάσκονται στα τουρκικά. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, ως μειονοτικό σχολείο βέβαια. Ιδιωτικό και υποκατηγορία μειονοτικό σχολείο. Είμαστε και υπαγόμαστε εδώ στο τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθούμε το ίδιο πρόγραμμα, με τις δικές μας ιδιαιτερότητες φυσικά. Έχουμε σε κάθε τάξη και μάθημα ελληνικής γλώσσας, αντίστοιχα όσες ώρες έχουμε τουρκικά, άλλες τόσες έχουμε και ελληνικά και όλα τα επιστημονικά και πέριξ μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική, όπως σας είπα. Να θυμηθούμε ότι η μητέρα του, μια αρχόντισσα της εκπαίδευσης και της ζωής, η κυρία Βικτωρία Λεμοπούλου, μας κάλεσε το 9 και παίξαμε στη μεγάλη τουρκική σχολή που ήταν διευθύντρια και ο γιος τώρα είναι διευθυντής εδώ. Και ο Ιωακήμ Καμπουρόπουλος ήταν τότε και εκείνο τι ήταν τότε. Ήταν καθηγητής, είχε πάει με απόσπαση από Ελλάδα στη μεγάλη του Γιάννου σχολή. Και είχε διευθύντρια τη μητέρα μου και εγώ τον είχα διευθυντή εδώ μετά. Φαντάζεστε τώρα τη συγκίνηση του Μπάμπη Κουλούρα που είχαμε μετά από τόσα χρόνια. Τηλεφωνηθήκαμε πολλές φορές, έχουμε τηλεφωνηθεί. Τον τηλεφώνησα πολλές φορές. Είμαι πολύ συγκινημένο που είναι γιο αυτή τη υπέροχη γυναίκα. Και συνεχίζει. Υπάρχει συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ψηφία θα βρεθούμε και στο πλοίο. Και στο καράβι θα σας δώσω, καράβι που λέμε. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας, καλά.
αύριο το πρωί πάλι 7 η ώρα θα δώσουμε αφύπνιση. 8.30 με τα πράγματά μας αναφέρουμε για την αρχαία πόλη της Άσου. Θα είμαστε απέρα από τη Μυτιλίνη. Το μόλυβο απέναντι. Και μετά με ενδιάμεσες στάσεις θα περάσουμε από Κιουτσικουιού, από Αϊβαλή, από Πέργαμο, από Δική. Επί του 1460 επί του Κορθητή, ένα κάστρο εκεί. Και επειδή γύρω-γύρω αναπτύχθηκε και η αγιοπλαστική, τα τσανάκια, τα κεραμικά της περιοχής, Τσανακαλέ, στα Τούρκα ονομάστηκε και όνομος. Πριν 22, από 20.000 κατοίκους, 8.000 Έλληνες ζούσαν, είχαν την Παναγία και εκεί, που μετάφεραν το εικόνισμα στην Παναγία στην Κήμη Θεοτόκου, στο Σκηνούδι, στο χωριό. Οι πρώτοι κάτοικοι πιθανόν ήταν Αρμένοι, ιδιωμένοι από την Περσία, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή εδώ. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο το 18 Μαρτίου, μεγάλο πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Είναι πολύ ωραία, έχει το κορδόνι, την παραλία που θα βγει το βράδυ, για βόλτες. Στο ξενοδοχείο Ακόλ θα διατερέψουμε. Αύριο, όπως είπαμε, όσοι θα επισκεφθούν την αρχαία πόλη της Άσου, Ασός, 11 ευρώ αντίστοιχα λίρες απαιτεί, κάπου 410 λίρες πρέπει να είναι με τη σημερινή ισοτιμία, αλλά και πιστωτικές κάρτες και χρεωστικές Revolut δέχονται στο αρχαιολογικό χώρο στην είσοδο. Όλη αυτή η Χερσόνησος είναι η Χερσόν της Καλύπο, της που έχουν γίνει μεγάλες μάχες Αγγλογάλους, οι Αυστραλοί, οι Νέο Ζηλανδοί που είχαν συμμετέχει. Και όλη αυτή η περιοχή είναι ένας εθνικός δρυμός, έχει κηρυχθεί ιστορική Χερσόνησος με τα μνημεία. Αυτό απεικνωνίζει το Νουσρέτ, το ναρκωτικό καράβι που είχε πάρει τις Νάρκες στα στενά, που αρκετά θωρητά δεν μπορούσαν να περάσουν για αυτό το λόγο. Ζαντάρμα είναι χωροφυλακή. Η αστυνομία είναι μόνο στα αστικά κέντρα. Στις αγροτικές περιοχές το μοναδικό ασφαλιστικό σώμα είναι η στρατοχωροφυλακή. Η προβλήτα που θα πάρουμε λέγεται Ετζέαπα, τη σημερινή πόλη. Πάλι της Ανάκαλα υπάγεται, Δμάδητος, παλιά ελληνική ονομασία, που κάνει η Βυζαντινή θερινά παλάτια στην περιοχή της Μάδητο. Δεν θα πάμε τη γέφυρα, γιατί η γέφυρα είναι πιο πολύ μακριά και σας βγάζει στη Λάμψακο και κυλάψει εκεί. Ενώ τα φέρει πότιμα, το είστε πιο κοντά εδώ. Το πρώτο εξάμηνο κάνει 2 εβδομάδες διάλειμμα μεταξύ Γενάρη και Φεβρουάρη, σεμέστρ τάτιλι. Τελευταία 4 χρόνια, τώρα κάνουν 1 εβδομάδα τον Νοέμβρη και 1 εβδομάδα επίσης Απρίλιο, να ξεκουραστούν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί. Είναι έμπορη εδώ η παιδιάδα. Τα ντομάτες του Τσανάκαλ είναι πάρα πολύ φημισμένα. Θα φάτε και το φημισμένο γλυκό του στο τυροχαλβά. Πέινιρχελβασε. Όπως είπα, να το δοκιμάσετε αυτό. Είναι πολύ ωραίο γλυκό. Πέινιρχελβασε θα το πείτε. Τυροχαλβάς. Το κλασικό του γλυκό της περιοχής. Όχι, ως γλυκό. Φαγητό έχουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Τι φαγητά έχει καλά εκεί. Ως γλυκό είπα, φαγητά, τα κλασικά φαγητά, τα κεμπάπ, μαγειρευτά, τέτοια. Από το βράδυ μας, με διατροφή θα έχουμε στο ξενοδοχείο. Απόψε. Είδατε επίσης και ο Δήμος έχει βάλει ένα λεωφοριάκι για τους Ήμβριους που θέλουν να πάνε στο Τσανάκαλε για τις δουλειές τους, γιατί οι διοικητικές υπηρεσίες, το μεγάλο νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο είναι στο Τσανάκαλε. Είπαμε το νησί, όπως πολλά νησιά ξέρετε και στην Ελλάδα, το χειμώνα, με τις καιρικές συνθήκες, δυσκολεύεται η πρόσβαση στα νησιά.
με τα απογορευτικά που γίνονται. Η περιοχή εδώ πιάνει πολύ βοριάς, δυνατούς βοριάδες. Η πόλη Τσανάκαρη είναι απέναντι, 150-170 χιλιάδες κατοίκους που έχει. Εκεί θα μείνουμε, εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε απέναντι, από Μάδιτο θα περάσουμε απέναντι. Η πρωτεύουσα του νομού, μόνιμο νομό είναι εκεί. Είναι τις γέφυρες, ήταν αριστερά. Οι στροφές αυτές, που ήταν ατελείωτες οι στροφές. Ξαναπεράσαι από εδώ. Όχι, τώρα περνάμε πρώτη φορά. Άλλες γέφυρες, πιο μικρές διαστάσεις, 792 μέτρα τώρα. Όλοι τρέχουν για να προλάβουν το ferry boat. Τι ώρα φεύγει αυτό? Σε λίγο, νομίζω 5. Προλάβουμε. Προλαβαίνουμε. Αρκεί να μην έχει γεμίσει. Είδατε 4-5 αυτοκίνητα. Μετά από εμάς έπρεπε να παίξουν. Θα πάρουμε το επόμενο, δεν είναι ξανά. Ναι, αλλά το επόμενο ήταν 7 η ώρα. Α, εννοείς εδώ, ναι. Τώρα ναι, και εδώ στο, γιατί και, εντάξει, εδώ κάθε ώρα, κάθε μισή ώρα έχει εδώ. Κάθε ώρα πρέπει να έχει. Καλοκαίρι κάθε μισή ώρα έχει. Για από Μάδιτο για Τσανάκαρη, δεν είναι. Τι είπατε, δεν άκουσα. Πού βρισκόμαστε εδώ? Τώρα είμαστε στο Μάδιτο. Ετσιάπατ, τουρκική ονομασία. Από εδώ ξεκινάνε και τα γκρουπ για να κάνουν τις εκδρομές τους, τα τουρκικά γκρουπ κυρίως, αυτή τη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Αυτά τα φέρνει πότε είναι πολύ μεγάλα, αυτά είναι μπροστά μας. Εντάξει. Η γέφυρα δεξιά, η γέφυρα των Δεδανελιών, η γέφυρα της Ανάκαλη 1915. Στα Χριστογυαλί και στα τάβλα χιόνι, κι η μάνα μου η Ανατολή στα μάτια μου θα λιώνει. Συγγνώμη, ακτοπλοϊκό θα πάνε Προύσα. Όχι, θα περάσουν από εδώ πικ και με τη Τσανάκαρη θα πάνε Προύσα, που είναι ο σύζυγος. Ναι, ωραία, το κατάλαβα. Δεν μπαίνουμε σε σύζυγο. Όχι, 5 και 10. Να λες χαλάλι σου καημέ, όσες ζωές κι αν ζήσεις. Θα φύγω δίχως γιατριά, ούτε ποτέ θα ξέρω κι αν έχω μάνα ή μητριά, παντού θα υποφέρω στη γέφυρα του Γαλατά. Θα σ' αποχαιρετήσω και στη ζωή θα με κρατά σε σένα πίσω. Μάνα μου γράφησα είναι να μη με λησμονήσεις, να λες χαλάλι σου τα είναι όσες ζωές κι αν ζήσεις.
θα ξενιτευτώ. Με πλοίο θα σαλπάρω και σε γυαλί χρωματιστώ. Την πόλη μου θα πάρω, τη θάλασσα του Μαρμαρά, το κύμα του Βοσπόρου. Όταν θα τρέμουν τα νερά σαν φύλλα φινοπόρου, μάνα μου γράφει ίσα ημέρα να μη με λησμονήσεις, να λες καλά λησού καημέρα όσες ζωές κι αν ζήσεις. Μάνα μου γράφησα ημέ, να μη με λησμονήσεις, να λες καλά λησού καημέ όσες ζωές κι αν ζήσεις. Η προλίτα του Τσανακαλέ. Όλοι, είναι η αγορά, το κέντρο της, του Τσανακαλέ, βλέπετε. Τώρα αριστερά στρίβουμε για το ξενοδοχείο μας. Επειδή το ξενοδοχείο μας, το βραδινό μας είναι 7 με 10. Ανοιχτός μπουφές, 7 με 10. Και το πρωινό, 7 η ώρα θα ξεκινήσει. Η αυτή είναι από αριστερά ξεκινάει, μέχρι εκεί στο κάστρο φτάνει και η προκυμαία, το κορδόνι, που είναι με ταβέρνες, με ζαχαροπλαστεία, με καφετέριες. Στο στόμα μου αμάν, να μη thank you.
πλάτη του φωτογραφίστηκε και τη μέρα. Αυτό που έδωσαν η εταιρεία Warner Bros. Που δώρησε μετά από ταινία 3. Εδώ αριστερά, κοιτάξτε. Εδώ τον έβαλα το ροή, που κοιτάξτε. Να, το είναι ένα σκούρο. Εδώ είναι η νομαρχία, το διοικητήριο, το κυβερνείο του Τσανακαλέ και αριστερά ο Δωρεός Ύπος εδώ αριστερά. Και δεν τον φωτίζουν. Έτσι, με αυτό το φώτο, ναι. Και πρωί θα πάτε και το βράδυ. Σε παλιά παραδοσιακά σπίτια, κοιτάξτε. Τώρα, ναι, κολλιωτές. Κέντρο έρευνα με τις καλή πόλεις εδώ εκθέτουν και το ξενοδοχείο μας Hotel Accol και κάτω και το Starbucks. Καλώς ήρθατε, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε.